Έχουμε αλλαγές στις συντάξεις χειρίας, σε θετική κατεύθυνση κοστή, έχουμε αυξήσεις και ξεκινάνε από το Μάιο. Έπρεπε να γίνει αυτό. Στην ουσία, επειδή δεν προλαβαίνει να ψηφιστεί πριν το Πάσχα, θα ψηφιστεί Μάιο. Για άρα, να λοιπόν, το δούμε. Θα ψηφιστεί αρχές Μαΐου και οι αυξήσεις στις συντάξεις χειρίας, γιατί αυτές είναι, εδώ πέρα εντοπίζουμε στο συγκεκριμένο θέμα, θα φανούν από τις συντάξεις που θα καταβληθούν το Μάιο για τον μήνα Ιούνιο. Ωραία. Θα φανούν όμως και ένα ποσό αναδρομικά από τον Απρίλιο, γιατί έτσι όπως επιδιώκεται, εφόσον κατατεθεί και ψηφιστεί Μεγάλη Τρίτη, η διάταξη μπορεί να προλάβουν. Το δηλαδή, πιθανότερο είναι μετά το Πάσχα, έτσι. Μετά το Πάσχα. Φαίνεται, ναι. Λοιπόν, σύνταξη. Α, όμως σε κάθε περίπτωση αναδρομικά για, μετά το 2016 δεν υπάρχουν. Δηλαδή μην περιμένει κάποιος ότι έμεινε χείρα το 2017 κτλ. Είναι από τώρα και στο εξής. Από τούτο και στο εξής. Σύνταξη, άλλη αλλαγή. Χειρίας θα μπορεί να δίνεται και με 3 χρόνια γάμου αντί για 5 χρόνια γάμου που ήταν ως τώρα η απέτηση ο όρος. Και για τα παιδιά, για τα ορφανά. Στη σύνταξη θανάτου, θα παίρνουν τη σύνταξη την ορφανική μέχρι και τα 24 χρόνια τους, ασχέτως εάν σπουδάζουν ή αν δεν σπουδάζουν. Ωραία. Αυτό είναι πολύ καλή. Ιατροφαρμακευτική έως τα 35. Αυτό είναι λίγο το περίεργο. Ναι. Ιατροφαρμακευτική έως τα 35 με την προϋπόθεση να μην έχει δουλέψει ποτέ κανείς. Δηλαδή, ομολογία αποτυχίας ότι δεν θα δουλεύουν οι άνθρωποι μέχρι τα 35 τους χρόνια. Εντάξει, άστο να υπάρχει και βλέπουμε.